Πριν τις 12 αρχίζουν τα καταστήματα και αδειάζουν. Μία η ώρα η παραλία σχεδόν είναι έρημη. Η υποτονική ήταν η κίνηση στην εστίαση τον Ιούνιο, ενώ στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν σε αύξηση το επόμενο δεκαήμερο. Δεν έχουμε υψηλές πτήσεις ακόμα. Μιλώ για την πόλη της Καλαμάτας. Ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας που και η καιρική αστάθεια αλλά και το γενικότερο κλίμα, το οποίο συνεχίζεται με τον πόλεμο αλλά κυρίως με την ακρίβεια, δεν έδωσε τη δυνατότητα για να ξεκινήσει νωρίς όπως περιμέναμε η τουριστική περίοδος. Τα Σαββατοκύριακα βέβαια του Ιουνίου, μαζί με κάποιες δραστηριότητες που έγιναν στην πόλη, κάποια συνέδρια, κάποιες αθλητικές δράσεις και όλα αυτά, ήταν σε υψηλά επίπεδα, αλλά οι καθημερινές ήταν σε τραγική κατάσταση όσον αφορά την κίνηση. Να σημειώσω εδώ ότι, μιλώντας για καλοκαιρινή περίοδο, δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουμε καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Θα πρέπει όλες οι μέρες να είναι Σαββατοκύριακο για να υπάρχει απόδοση, ειδικά στα καταστήματα εποχιακής δραστηριότητας. Ο Ιούλιος έχει συνεχίσει μέχρι τώρα οι πρώτες μέρες του περίπου στο ίδιο μοτίβο. Ελπίζουμε τουλάχιστον από αυτό το Σαββατοκύριακο και μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί όχι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, αν δεν έχουμε κάποιες ακραίες καταστάσεις, να μπορέσουμε τουλάχιστον να δουλέψουμε. Οι επαγγελματίες αισιοδοξούν ότι το υπόλοιπο του καλοκαιριού η κατάσταση θα βελτιωθεί και τα καταστήματα θα δουλέψουν, για να βγάλουν ωστόσο, όπως φαίνεται, μόνο τα έξοδά τους. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολα πραγματικά και θέλω να γίνει κατανοητό και από όλους τους τηλεθεατές μας και από όλο τον κόσμο ότι ένα κατάστημα εστίασης πια δεν μπορεί εύκολα να μετακυλήσει το σύνολο των αυξήσεών τους στο πιάτο του καταναλωτή ή στο ποτήρι του καταναλωτή, για τον απλούστατο λόγο ότι ο καταναλωτής, που και αυτός υφίσταται την ίδια ακρίβεια, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να επισκεφθεί τα καταστήματά μας. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε τη χρυσή τομή, τα πράγματα είναι δύσκολα και βέβαια θα πω το στερεότυπο ότι θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας.